Κρατώντας με υπερηφάνεια το βαρύ φορτίο, το λάβαρο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, ο Λευτέρης Σικανδυλάκης άνοιξε μονάχος την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και το πιο θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν εκεί. Εγώ 3 χρόνια τώρα είμαι μόνος. Αλλά είναι η τελευταία, δεν μπορώ. Αλλά όλοι έχουν πεθάνει. Όλοι έχουν πεθάνει. Έτσι ήθελα να αντιπροσωπεύσω την παρέλαση. Ναι. Να συμμετάσχουν οι ανθρώποι που πολέμησαν. Εμένα είναι τιμή μου που είμαι Έλληνας και κριτικός, προπαντός κριτικός. Διότι σε όλους τους πολέμους οι Κρήτες δείξανε παλικαριά και ανθρωπισμό. 92 ετών σήμερα ο κύριος Λευτέρης συμμετέχει ανελιπώς 10 χρόνια τώρα σε κάθε παρέλαση, τιμώντας, όπως μας λέει με δάκρυα στα μάτια, όσους χάθηκαν για την πατρίδα, αλλά και εκείνους που έμειναν ανάπηροι τιμώντας το έθνος. Είναι χρέο μας να συγκρατούμε τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας, διότι ένα κράτος, ένας λαός, όταν χάσει τα ήθη και έθιμά του, διαλύεται, καταστρέφεται. Περάσανε πάρα πολλοί σημειοφόροι από εδώ, διότι το γραφείο είναι από το 1949 η ίδρυσή του. Είναι ένα γραφείο το οποίο είχε 3.000 μέλη. Τώρα έχουμε γύρω στα 300 μέλη ακόμα. 3.000. Ναι, από 3.000. Τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι και αυτοί που ζούνε, είναι ανήμποροι πια να περπατήσουν. Οπότε πώς θα παρελάσουν? Δεν ξέρει αν θα καταφέρει να παρελάσει ξανά, όπως μας λέει, καθώς τα πόδια του δεν τον βοηθάνε πια. Το σίγουρο είναι πως αυτά τα χρόνια που συμμετείχε στην παρέλαση ως ανάπηρος πολέμου, τίμησε στο έπακρον τη σημαία που κρατούσε.